Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Χαρά μου που μιλάω μαζί σου. Μ' αρέσει όταν τοποθετήσεις στον αέρα. Έχεις, έχεις κάτι, κάτι ξεχωριστό από τους συναδέλφους σου, για να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχω κάτι ξεχωριστό. Έχω απλά την, να το πω έτσι, την πεποίθηση ότι θέλω να δημιουργώ πράγματα και εκτός από το ποδόσφαιρο που υπήρξα ποδοσφαιριστής πολλά χρόνια. Θέλω να μην σταματάω εκεί, να κάνω και άλλα πράγματα και να μαθαίνω και άλλα πράγματα. Και να προσπαθείς και εσύ δηλαδή κάθε μέρα να γίνεις σοφότερος. Ναι, έτσι ακριβώς. Ακριβώς, και να εξελίσσομαι και να προχωράω παραπέρα. Άγγελε, βοήθησέ με σε παρακαλώ. Αυτό το ψηφιακή διακυβέρνηση. Δηλαδή, ο Άγγελος ο Χαριστές, ο τίτλος αυτή τη στιγμή είναι αντιπεριφερειάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό? Πες μου λίγο, κάντο μου όσο πιο απλά μπορείς, πρώτη δημοτικού. Ακριβώς, θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Στην ουσία διοικώ μια διεύθυνση πληροφορικής σχεδιασμού, η οποία υπάρχει και είναι, θα έλεγα, από τα πιο έτσι, δυνατά τμήματα της περιφέρειάς μας, έτσι, που τρέχει όλα αυτά τα χρόνια. Δημιουργήθηκε από τον Περιφερειάρχη, τον κ. Τζουζικώστα, για την περιφέρεια, για το λόγο το ότι θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, με τον ΚΟΒ, με τον κύριο Περακάκη, με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ναι, που έφερε, ας το πούμε, πολλές λύσεις. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Βέβαια, όλες οι περισσότερες υπηρεσίες μπαίνουν μέσα στην ομπρέλα του gov.gr, αλλά δημιουργούμε και εμείς υπηρεσίες, και είναι πολύ καλό το momentum έτσι, σήμερα που μιλάμε, γιατί 6 υπηρεσίες έτσι ανεβήκανε και από σήμερα πιλωτικά για τους πολίτες. Προσπαθούμε να κάνουμε την περιφέρειά μας το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό που λέμε η περιφέρεια, βάζοντας όσο γίνεται περισσότερο έτσι, πιο πολύ είναι για τη γραφειοκρατία η όλη κατάσταση, και εγώ αυτή τη στιγμή διοικώ αυτό το κομμάτι. Είναι μια πάρα πολύ έτσι, θα έλεγα, μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, ναι, τον τελευταίο χρόνο, και έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Και αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά που έχουμε, έτσι, το πόσο οι πολίτες πλέον συναλλάσσονται με την περιφέρειά μας ηλεκτρονικά. Θέλω να πάμε σε αυτή την ημερίδα. Ο Άγγελος ο Χαριστέας, εσύ δηλαδή, ήσουν προσκεκλημένος από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με θέμα την οπαδική βία και τα φαινόμενα και οι λύσεις. Παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας που έκαναν αίσθηση. Θέλω να τις μοιραστείς μαζί μας. Βασικά να πω ότι με πολύ μεγάλη μου χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, που θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία που πήραν να δημιουργήσουν μια ημερίδα, έτσι, το πούμε έτσι, ένα συνέδριο θα το έλεγα, όπου μίλησε και ο κύριος Οφανός, ο υπουργός που είχε βγάλει τότε ένα νόμο κατά πολέμησης της βίας. Εγώ ως πρόεδρος μιας επιτροπής που συστάθηκε μόλις πριν μία εβδομάδα από τον Περιφερειάρχη κύριο Τζιτζικώστα, κατά πολέμησης της βίας, ήταν χρέος μου πρώτα απ' όλα να μιλήσω μπροστά στο κοινό, αλλά να καταθέσω συγκεκριμένες προτάσεις που έχω κατά πολέμησης της βίας. Γιατί πολλές φορές και χανόμαστε στην ουσία, στην θεωρία, λέμε πολλά πράγματα, αλλά θεωρία, έτσι όπως πήγες να το πεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Η ομιλία μου βασίστηκε σε 3 πράγματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι το κλειδί κατά πολέμησης της βίας. Και δεν το λέω εγώ μόνο από την εμπειρία που είχα σαν ποδοσφαιριστής και έπαιξα αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, αλλά είναι πράγματα τα οποία συζήτησα με ανθρώπους και από Premier League, με ανθρώπους και από Bundesliga, με ανθρώπους και από Ολλανδία. Υπάρχουν κάποια νομοθετικά πλαίσια τα οποία είναι συγκεκριμένα, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι για μένα δεν φτάνει μόνο, να το πω έτσι, η αυστηροποίηση του νόμου, να το πω έτσι, να έχουμε αυστηρούς νόμους. Είδαμε ότι βγήκε ένα καινούριο νομοσχέδιο από τον Υπουργό μόλις προχθές, σχετικά με την καταπολέμηση της βίας, αλλά δυστυχώς για μένα δεν φτάνει μόνο αυτό. Εγώ το πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και μια θεσμοθέτηση νόμιμης επιτροπής ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή, η οποία επιτροπή δεν θα αποτελείται
από ανθρώπους οι οποίοι, να το πω έτσι, είναι πρώην αθλητές ή οτιδήποτε. Θα αποτελείται από νομικούς, πανεπιστημιακούς κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ψυχολόγους, ναι, με εκπρόσωπο της κυβέρνησης ασφαλώς, αξιωματούχους του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού, οι οποίοι θα ελέγχουν την παραβατικότητα. Θα ελέγχουν άμα ο νόμος, να το πω έτσι, λειτουργεί, πού λειτουργεί, σε ποια σημεία στη χώρα μας δεν λειτουργεί. Δηλαδή θα έχει συγκεκριμένο σκοπό και στόχο και κάθε τρεις μήνες, η πρότασή μου ήταν αυτή, να κάνει ανοιχτή διάλεξη, ανοιχτή δηλαδή συνεδρίαση, ναι, με τις ΠΑΕ τις ίδιες, mm-hmm, για να βάζουν στο τραπέζι τι έχει γίνει το τελευταίο τρίμηνο. Να γίνεται ένας απολογισμός δηλαδή. Να γίνεται ένας απολογισμός, mm-hmm, και να υπάρχει διαφάνεια πάνω σε αυτό το πράγμα. Έτσι ώστε να ξέρουμε ότι ο νόμος έγινε, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί κιόλας. Και η τρίτη παράγραφος, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και πολλοί δεν την αναφέρουν, είναι οι καμπάνιες ενημέρωσης και διαπαιγαγώγησης των μικρότερων ηλικιών. Όταν ένα παιδί, να το πω έτσι, είναι στα 10, 12, 14 και το ενημερώνεις, ναι, να το πω έτσι, του δίνεις ερεθίσματα να καταλάβει το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, δηλαδή είναι σωστό να είσαι φύλαθος ή οπαδός, αλλά είναι λάθος να διαπράττεις βία. Όταν το κάνεις αυτό με σωστό τρόπο, δηλαδή με διάφορες ημερίδες, με διάφορες, να το πω έτσι, ντοκιμαντέρ με θέμα τη βία και τον αθλητισμό. Έχω, ναι, συγκεκριμένα δηλαδή πράγματα τα οποία αφορούν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο πιάνεις νόμο, πιάνεις ελεκτικό προσανατολισμό προς τον νόμο και πιάνεις και την ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση στους νέους φιλάθλους, έτσι ώστε να μην τα νέα τα παιδιά γίνονται και αυτοί οι ίδιοι που θα διαπράττουν βία αύριο μεθαύριο. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα και να το πω έτσι, αυτά που πρέπει να γίνουν, έτσι, τα παρακλάδια αυτών των τριών τοποθετήσεων που έχω, αλλά σε γενικές γραμμές με αυτά εδώ τα τρία που προανέφερα, έτσι, τις τρεις γενικές γραμμές, νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγαλύτερο περιορισμό της βίας, γιατί δεν νομίζω ότι ποτέ θα γίνει, να το πω έτσι, πλήρης κατάπαυση, να το πω έτσι, οπαδικής βίας. Ναι. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μόνο μπορούμε να την περιορίσουμε, αλλά να την περιορίσουμε σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε σιγά σιγά να εξαλειφθεί. Ξέρεις, αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι ότι έπρεπε να, όλους συνολικά λέω, γενικά, έπρεπε να φτάσουμε να γίνουν κανένα δύο-τρία περιστατικά πολύ άσχημα, τραγικά, με τελευταίο αυτό του Άλκη, για να ενεργοποιηθούν όλοι, να ενεργοποιηθούμε όλοι, εννοώ, και αυτό, δηλαδή αυτά τα ωραία που άκουσα πριν από λίγο από σένα, Άγγελε, θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει, θα έπρεπε να τα έχουμε υλοποιήσει όλοι μας πολύ καιρό πριν. Πριν έρθουμε μπροστά στο κακό, δηλαδή, στα τραγικά περιστατικά, αυτό εννοώ. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε γενικότερα, το ότι πρέπει πρώτα να προλαβαίνουμε να πρωτοσυμβούν κάποια πράγματα. Δυστυχώς, το ξαναλέω, δολοφονήθηκε ένα παιδί, ένα νέο παιδί για ακόμα μια φορά. Εγώ στην ομιλία μου, ξεκινώντας, είπα και δύο-τρία πράγματα, ότι εγώ όταν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο, ήμουνα κι εγώ, να το πω έτσι, θύμα οπαδικής βίας. Έφυγα στο εξωτερικό για περίπου 10 χρόνια, ξαναγύρισα στην Ελλάδα για να παίξω για περίπου ένα χρόνο, ξαναδέχτηκα οπαδική βία, έφυγα πάλι για ένα χρονικό διάστημα μικρό στη Σαουδική Αραβία που τελείωσα την καριέρα μου και γυρνώντας ως διοικητικός παράγοντας πλέον, τεχνικός διευθυντής στον Άρη, ξαναδέχτηκα οπαδική βία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι σε μία εικοσαετία μέσα, ναι, δεν είχε αλλάξει το παραμικρό. Mm. Δηλαδή φαινόταν το πράγμα ότι δεν έχει αλλάξει, να το πω έτσι. Απλά πολλές φορές γίνεται ένα περιστατικό το οποίο, να το πω έτσι, είναι τόσο τραγικό και τόσο δηλαδή λυπηρό, που πλέον λες ότι μέχρι εδώ ήταν. Νομίζω, εύχομαι να το έχουν καταλάβει όλοι ότι ήταν μέχρι εδώ. Ναι. Ότι δεν πάει παραπέρα και ότι πρέπει τουλάχιστον τώρα, έστω και αργά πάλι, να κοιτάξουμε να δώσουμε λίγο κάποιες λύσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Άγγελε, επειδή είσαι ένας από τους μερικούς, να μην πω ούτε πολλούς ούτε λίγους, Έλληνες ποδοσφαιριστές που έγραψαν πολλά χιλιόμετρα στα γήπεδα του εξωτερικού, έχει διαφορά η οπαδική βία, η ελληνική, με την οπαδική βία έξω από τα σύνορά μας, ας πούμε, από τις ομάδες, κυρίως από τη Γερμανία που έζησες εσύ, που αγωνίστηκες εκεί για αρκετά χρόνια?
Θα πω κάτι το οποίο λέω για πρώτη φορά, ότι εξελίσσονται τα πράγματα, εξελίχθηκε η κηδεία. Θέλω να πω ότι είμαστε ίσως η μοναδική χώρα, δεν κάνω λάθος, η οποία απαγορεύεται στα ντέρμπι, στα περισσότερα παιχνίδια, να είναι και φύλαθη των δύο ομάδων μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, υπάρχει πολύ προβολή της αστυνομίας μέσα στα γήπεδα. Εγώ αυτό που είδα στο εξωτερικό ήταν ότι υπήρχε απουσία της αστυνομίας εντός του αγωνιστικού γηπέδου. Δεν υπήρχε δηλαδή αστυνομία. Υπήρχε απ' έξω, φυσικά, γιατί είναι ένας δημόσιος χώρος, να κανονίσει και να περιορίσει τα πράγματα, αλλά ούτε μία περίπτωση δεν υπήρχε εικόνα μέσα σε γήπεδο που ξεκινάει ο αγώνας, να βλέπεις, ξέρω εγώ, 100-200 αστυνομικούς να βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που γινόταν κάτι, γιατί παντού γίνεται, να το πω έτσι, παντού υπάρχει φανατισμός, παντού υπάρχει, να το πω έτσι, πολλές φορές ξεφεύγουν τα πράγματα. Ναι. Σε περίπτωση που γινόταν κάτι, υπήρχε το ανάλογο κέντρο, καλούσε δηλαδή αλήθεια, το κέντρο, ναι, του γηπέδου την αστυνομία και η αστυνομία προέβαινε σε συλλήψεις. Θέλω να πω δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ότι τα πράγματα στο εξωτερικό δεν είναι ότι ανακαλύψαν την Αμερική. Απλά θεωρήσαν ότι θα πρέπει, όταν βρίσκεται ένας, να πω έτσι, 10-20 χιλιάδες κόσμος μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπως είναι το γήπεδο, ναι, θα πρέπει να μην του δίνεις ερεθίσματα, προσπαθώντας να το διαιρέσεις εκείνη τη στιγμή του παιχνιδιού. Ο φύλαθος είναι φύλαθος, θα φωνάξει, θα κάνει για την ομάδα του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει κανένα δικαίωμα να προβεί σε βία. Εγώ το έζησα, ήμουν τυχερός που έζησα στο εξωτερικό και έπαιξα ποδόσφαιρο σε χώρες οι οποίες είχαν λύσει και είχαν περιορίσει το θέμα της βίας. Αλλά με λυπεί εμένα να λέω έτσι πολύ απλά, να βλέπω, ας το πούμε, ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ και να μην είναι και οι δύο φύλαθλοι, και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, αλλά αυτό εσύ για μένα είναι. Πες το, ολοκλήρωση, συγγνώμη, Άγγελε. Αυτό για μένα, να το πω έτσι, είναι ένα μισό ντέρμπι. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Έτσι, αυτό ακριβώς. Είναι πολύ λυπηρό για μένα. Ναι, αλλά εσύ με πληροφόρησαν ότι προχθές στην ημερίδα έκανες μια πρόταση να μην είναι η αστυνομική. Ότι τους είπες ότι δεν έχετε καμιά δουλειά μες στα γήπεδα εσείς. Και κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι δεν το είπες. Εγώ είπα, αναφέρθηκα στους αστυνομικούς, ότι για μένα οι αστυνομικοί που έχουν, να το πω έτσι, τον πλήρη σεβασμό των ανθρώπων, των πολιτών, θα πρέπει να επεμβαίνουν στο γήπεδο μόνο όταν είναι να συλλάβουν κάποιον παραβάτη, γιατί με αυτό το τρόπο η εικόνα της αστυνομίας αλλοιώνεται κιόλας. Η αστυνομία είναι ένα όργανο το οποίο, να το πω έτσι, έκανε καταρχήν συγχαρητήρια, γιατί έκανα πολύ σωστά τη δουλειά τους και συλλάβανε τους 12, να το πω έτσι, που πήρανε μέρος στη δολοφονία του Άλκη. Και γρήγορα. Και αυτή είναι, να το πω έτσι, η δουλειά που πρέπει να περιμένουμε να κάνουν οι αστυνομικοί, να συλλαμβάνουν και να πηγαίνουν τους κακοποιούς μέσα στη φυλακή. Όταν σε ένα γήπεδο, στο εξωτερικό τουλάχιστον όσο έζησα εγώ όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπήρχε αστυνομική, έτσι, η παρουσία της αστυνομίας όπως τη βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει κέντρο ελέγχου το οποίο συντονίζει τα πράγματα έτσι ώστε να ξέρουν τι γίνεται μες στο γήπεδο, ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι επεμβαίνει η αστυνομία. Είναι συγκεκριμένη η τοποθέτησή μου πάνω σε αυτό εδώ. Νομίζω ότι οι αστυνόμοι πρέπει να καταφτάνουν στο γήπεδο όταν είναι να γίνει μια σύλληψη και όχι να βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δέχονται υβριστικά, ξέρω εγώ, συνθήματα ή οτιδήποτε άλλο. Στο κλείσιμο, και αφού σε ευχαριστήσω έτσι όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας για την παρουσία στην εμερίδα, αλλά και γενικότερα τη σκέψη σου, γιατί εσάς που πρέπει να ακούμε όλοι εμείς, που γράψατε ιστορία, που γράψατε χιλιόμετρα μέσω αγωνιστικούς χώρους, να βοηθάτε τους υπόλοιπους, να κάνουμε και ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο στο τέλος κουβέντας μας. Είσαι καλά τώρα που είσαι μακριά από το ποδόσφαιρο? Δηλαδή για μένα είναι, πώς να σου το πω, δεν μου κάθεται καλά που ο Άγγελος, ο Χαριστέας, με ό,τι έχει γράψει η ιστορία του που είναι πολύ βαριά, είναι εκτός ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι εκτός, είτε σε κάποια ομάδα, σε κάποιο ρόλο, είτε στη, δεν ξέρω αν με την εθνική ομάδα έχεις, με την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχεις κάποια συνεργασία κτλ.
αλλά δεν μου αρέσει που δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω, με πολλά χιλιόμετρα στην καριέρα τους και να μην είναι κοντά στο ποδόσφαιρο να βοηθάνε. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο το να έχεις περάσει όλη σου τη ζωή μέσα στα γήπεδα και να έχεις μια άλφα εμπειρία, να το πω έτσι, και διοικητική θα έλεγα, αλλά και περισσότερο έχεις την πλήρη εικόνα των πραγμάτων γύρω από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα να είσαι 20 χρόνια σε έναν χώρο και μετά από εκεί και πέρα να μην έχεις θέση. Εγώ βέβαια μέσω των ακαδημιών επισκέπτομαι, μιλάω πάρα πολύ με τα παιδιά. Μέσω της εθνικής σου 4 με τα παιδιά βλέπουμε 10.000 παιδάκια περίπου το χρόνο σε όλη την Ελλάδα. Βρισκόμαστε κοντά στο ποδόσφαιρο, βρισκόμαστε κοντά στο υγιή ποδόσφαιρο. Δηλαδή βρισκόμαστε κοντά στη νεολαία, σε αυτά τα παιδιά που θέλουμε να περάσουμε κάποια ιδεώδη και κάποιες το πρόβλημα ψηλά είναι, Άγγελε. Το πρόβλημα είναι ψηλά. Το θέμα είναι όμως ότι δυστυχώς δεν... Να το πω έτσι, ενώ λέμε ότι είμαστε εδώ, στην ουσία δεν μας εκμεταλλεύεται κάποιος εντός εισαγωγικών με τον σωστό τρόπο. Αυτό νιώθω κι εγώ. Και στο τέλος, να πω και την αλήθεια μου, επειδή σου είπα και προηγουμένως ότι είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να εξελίσσομαι, εγώ την πορεία μου θα τη βρω. Το θέμα είναι όμως ότι θα μπορούσα ενδεχομένως να ήμουν και χρήσιμος σε ένα κομμάτι το οποίο... Το γνωρίζω, να το πω έτσι, όπως ο κάθε άνθρωπος γνωρίζει την παλάμη του. Έτσι. Το ξαναλέω ότι δεν είναι και μονάδικη. Δεν μπορείς να πάρεις την απόφαση από μόνος σου και να πεις ότι ωραία, θα ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Για σένα προσωπικά, Άγγελα, έπαιξε ρόλο και η πορεία που είχες στον Άρη, ας πούμε, ή η συνεργασία με την ομάδα κτλ. Που σε έκανε έτσι λίγο σε ενόχλησε κάτι, ας πούμε. Καταλάβω, σε αυτό το επίπεδο μιλώντας. Για το υψηλό επίπεδο και για τα παιδάκια. Εγώ θα πω ότι στον Άρη πραγματικά θεωρώ ότι έκανα έργο, έκανα δουλειά, πραγματική δουλειά. Δηλαδή ο υγιής φύλαθος που αναγνωρίζει και ξέρει και από ποδόσφαιρο και βλέπει τα πράγματα και σε πληροφορώ ότι σε καθημερινή βάση ο κόσμος με βλέπει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εγώ στον Άρη έκανα πραγματικό έργο. Δηλαδή προσπάθησα να κάνω μια ομάδα με τα σωστά και με τα λάθος πράγματα, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Έτσι. Που θεωρούσα ότι μπορεί αυτή η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Και όντως πρωταγωνίστησε. Και από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο για μένα το να είμαι σε μια ομάδα την οποία αγαπώ, όλοι ξέρουν ότι ας πούμε έτσι τρέφω και αισθήματα για την ομάδα του Άρη. Δεν φτάνει μόνο αυτό δυστυχώς. Πρέπει τα πράγματα να εξελίσσονται. Πρέπει τα πράγματα να προχωράνε και να βλέπουμε και με μια ματιά να βλέπουμε και στο μέλλον του συλλόγου. Και από την άλλη είμαι ένας άνθρωπος, όπως είπα πριν, ότι δεν θέλω να κάθομαι κάπου που να φθύρομαι. Θέλω να εξελίσσομαι σαν άνθρωπος. Θεωρώ ότι η παρουσία μου στον Άρη ήταν πάρα πολύ θετική. Αποφάσισα να αποχωρήσω όταν θεώρησα ότι πρέπει να αποχωρήσω. Αλλά για μένα να το πω έτσι, το κεφάλαιο αφής με τον Άρη δεν έχει κλείσει, να το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί παραμένω πιστός Αριάνος. Γιατί άκουσα έναν χαρακτηρισμό, δηλαδή ένιωσες να αυθύρεσαι και μου έκανε εντύπωση τώρα αυτό που είπες. Γι' αυτό κοντοστάθηκα. Με τον κόσμο του Άρη έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Το ξέρω. Σ' αγαπάνε πολύ. Ήμουν από 16 χρονών στην ομάδα. Οπότε μπορεί να καταλάβει κανένας από αυτό το πράγμα. Και πάντα όταν, να το πω έτσι, μπλέκουν και τα αισθηματικά μέσα σε μια προσπάθεια που κάνεις και δεν το βλέπεις μόνο επαγγελματικά, τότε τα πράγματα πρέπει να αποφασίσεις κάποια πράγματα. Και κάποια πράγματα τα οποία επίσης δεν μπορείς να καταφέρεις να κάνεις, πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Πάντως θα πω ότι στο τέλος το πρόσημο για μένα ήταν θετικό. Δηλαδή η ομάδα του Άρη μου έδωσε μια δυνατότητα. Δηλαδή ο πρόεδρος μου έδωσε τη δυνατότητα, χωρίς να έχω εμπειρία, να το πω έτσι, τεχνικού διευθυντή, έτσι, μου έδωσε την ευκαιρία και νομίζω ότι την εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Και έναν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα θέλει ο Άρης. Το έχεις για κανένα 20 λεπτό? Όχι, έχω μεγαλώσει αρκετά. Έλα, τι αρκετά. Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και συνέχισε έτσι από το χώρο που βρίσκεσαι. Και με τον αθλητισμό αλλά και με την περιφέρεια κάνετε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.